Και προχωράμε με τα διαμάτια μας. Ράπτης Νικόλας, έλα πάνω! Άρχισε να βρει εμένα. Μετά από 36 χρόνια πια, έχω να σας πω το εξής. Είχα πει κάποτε σε ένα meeting που είχαμε με τον κύριο Κουταλά ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη δουλειά μας ποια είναι η προσωπικότητα η οποία θα πουλήσει το συγκεκριμένο προϊόν. Εδώ έχουμε έναν εκρηκτικό συνδυασμό. Οι leader της εταιρείας, οι οποίοι είναι αστέρια, εξαιρετικοί στη δουλειά τους, έχουν και ένα εξαιρετικό προϊόν, το οποίο αυτά τα δύο μαζί κάνουν ένα εκρηκτικό συνδυασμό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το marketing λοιπόν που έχετε να κάνετε, μετά από 31 χρόνια στη δουλειά, είναι ένα και μοναδικό. Σας παρακαλώ, πέστε την αλήθεια στον κόσμο και τίποτα άλλο. The best is the truth. That's all. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ να καλές δικές και να έχετε την δυνατή και προσωπική ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσαλίκη Φωτεινή, έλα πάνω τώρα! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μου που με βοήθησε να φτάσω εδώ που είμαι. Πάνω απ' όλα την Τούλα την Παρασκευά που είναι σπόσορας μου. Τον κύριο Κουταλά που είναι πάντα δίπλα μας. Και όλους όσα άτομα βρίσκονται στη Διεξέ, γιατί είμαστε η οικογένεια της Διεξέ. Ευχαριστώ πολύ. Yeah.
Παγέτη, είχα τη χαρά να συνεργαστούμε στην Αθήνα σε πολλά events και εκδηλώσεις. Είναι ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση, βαθιά αυτοπεποίθηση, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και του αξίζει διπλό χειροκρότημα για την προσπάθειά του. Καλησπέρα και σας εύχομαι υγεία και χαρά. Θα σταματήσω σε τέσσερα ευχαριστώ που έχω να πω. Το ένα ευχαριστώ είναι προς τον Θεό, ο οποίος μου δίνει υγεία, δύναμη, γνώση για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στο κοινωνικό έργο που αυτή τη στιγμή κάνει. Για να σας εξηγήσω γιατί είναι το κοινωνικό έργο. Στο δεύτερο σκαλοπάτι, στο δεύτερο ευχαριστώ. Το δεύτερο ευχαριστώ πάει στη DXN. Διότι χωρίς τη DXN δεν θα μπορούσαμε εμείς να λειτουργήσουμε και να προσφέρουμε αυτό που προσφέρουμε στον κόσμο και μας ευχαριστεί ο κόσμος. Το τρίτο ευχαριστώ. Το τρίτο ευχαριστώ πάει στο σπόνσορά μου, τον Χρήστο τον Θανάσιμα. Είναι αυτός που μου από ένα τυχαίο γεγονός σε μια τυχαία συνάντηση, σε μια ερώτησή μου τι μπορώ να κάνω σε έναν άνθρωπο που ήταν διασωληνωμένος με χάμ, του έδινα ένα ειδικό που ήταν εγώ και έπαιλε από την τσέπη του και μου έδωσε το πόρτισι. Το έδωσα σε συνδυασμό με το άλλο πόταμα και σε μία εβδομάδα από 65 έως 70% οξυγόνο που πήγε στους πνεύμονες πήγε στο 93. Αυτό ήταν το σκαλοπάτι για την DXN, η μεγάλη πύλη της DXN. Αμέσως διέκρινα τι σημαίνει η DXN. Και άρχισα να ασχολούμαι. Και μέσα σε ένα χρόνο, 1,5 το πολύ, είχα γίνει διαμάτι μέσα στην DXN. Από την και πάμε στο τέταρτο ευχαριστώ. Το τέταρτο ευχαριστώ έχει σχέση με την στήριξη, την ουσιαστική στήριξη που εμείς τα μέλη της DXN δεχόμεθα από έναν άξιο country manager που λέγεται Γιώργος Κουτσούκης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε δύο πράγματα. Το ένα μας εξώθησε προς τη δουλειά, εκτόξευσε τη δουλειά και το τρίτο την εμπιστοσύνη που μας ενέπνευσε. Αυτά τα δύο πράγματα μας έκαναν να έχουμε όλες αυτές τις αυξήσεις DXN. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Κουτσούκη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ένα χειροκρότημα για τον Δημήτρη τον Παγέτη. Γεια μου, Βασίλη. Πάμε. EST Diamonds. Ηλιάδης Γιώργος, ένα χειροκρότημα. Κιούσης Ιωάννης, ένα χειροκρότημα. Κώστας Μανός, έλα πάνω τώρα! We'll be right back.
Κώστα τον Ματώ δεν τον γνωρίζω πολύ, τον έμαθα στην DXL. Ήταν ένας άνθρωπος όμως με όρεξη, με θετική σκέψη, ενέργεια. Ήρθε, πρότεινε ιδέες, πρότεινε ενέργειες, συμμετείχε σε εκδηλώσεις, έκανε μόνος του, με δικά του έξοδα, εκθέσεις, events, τοπικά στο Άργος και στον Ναύπλιο. Και σήμερα είναι ESD Διαμάντη και έχει και μεγάλο δίκτυο και στην Τουρκία. Γιατί αυτό είναι το μεγαλείο της DXN. Μας δίνει το δικαίωμα να ονειρευόμαστε και να έχουμε εισόδημα σε 180 χώρες σε όλο τον κόσμο. Κώστα Μάνε! Η DXN είναι μια μεγάλη εταιρεία. Πρέπει να πιστέψουμε στη DXN. Εγώ έχω πιστέψει στη DXN, στα προϊόντα της, στους ανθρώπους της DXN. Ζω το όνειρό μου στον δρόμο προς την άνοδο στη DXN που έχω αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχω καταφέρει όμως είναι ότι χωρίς να γίνω μετανάστης, γιατί βλέπουμε πολλούς μετανάστες πλέον να φεύγουν από την Ελλάδα και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, έχω εισόδημα από μια άλλη χώρα και ζω στο Άργος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε δυνατά και δυναμικά. Και τελευταίος, αλλά όχι καταϊδρωμένος, ο μοναδικός ξεχωριστός Χρήστος Ανάσενας, αγαπάνω Χρήστο! Συγκινηθήκαμε, έτσι. Βέβαια. Όλοι, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα πω 5 ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να αποδίδεις και να του κέσαρο στα κέσαρι. Σωστά. Βέβαια. Λοιπόν, αρχικά να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό. Γιατί είμαι υγιής. Βλέπω ανθρώπους δίπλα μου που γίνονται υγιείς, βλέπω ανθρώπους δίπλα μου που χαμογελάνε και το πιο σημαντικό απ' όλα για μένα, μας λένε ευχαριστώ. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε? Έτσι. Ένα δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ θέλω να το πω στη γυναίκα μου. Είμαι συγκινημένος γιατί είναι η πρώτη φορά σε πρώτη βράδυ που είναι μαζί μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί κάνει υπομονή και επειδή εγώ το Αθήνα Θεσσαλονίκη το έχω κάνει Χαρελάου Νέα Κρίνη, δηλαδή μια εβδομάδα είμαι πάνω, μια εβδομάδα είμαι κάτω, πραγματικά αν δεν έκανα αυτή την υπομονή εγώ δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ Βάσο, ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου. Εδώ το τρίτο ευχαριστώ που είναι πολύ μεγάλο είναι στο σπόνσορα. Ο δικός μου σπόνσορας είναι από εκείνο το MLM, ξέρετε, που ο σπόνσορας σε γράφει και φεύγει και μετά δεν υπάρχει κανένα κομμάτι επιτυχίας, το ξέρετε φαντάζομαι όλοι, έτσι. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί είχα έναν πολύ καλό σπόνσορα,
Τον έχω ακόμα και τώρα. Φυσικά το σπόνσορα τον έχεις για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί πρέπει να τον έχεις και σαν code box, να τον βρίζεις, να τον φωνάζεις, να του λες τα στραβά σου όταν δεν δουλεύεις. Και το δεύτερο είναι να τον ευγνωμονείς όταν σου έχει δείξει τον τρόπο να δουλεύεις. Γιώργο Κουταλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έχω την τη χαρά να είμαι από εκείνους τους είδατε εκείνους σε κάποιο από τις προβολές που έκανε ο Παύλος ο Χατζηγιάννης που κουβαλούσαν κάτι πράγματα σε ένα γκαράζ. Από εκείνους είμαι. Είμαι από εκείνους που το πρώτο γραφείο της DXN που σας έδειξε ο κύριος Χατζηγιάννης είχαμε ένα γραφείο, θυμάσαι Ελένη, πού είσαι. Μπράβο, είχαμε ένα γραφείο και καθόμασταν εμείς σε κούτες, το θυμάσαι. Λοιπόν, πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος. 6 χρόνια περάσανε, δεν ήταν εύκολα. Δεν ήταν εύκολα. Υδρώσαμε, ματώσαμε, κάναμε χιλιόμετρα, κάναμε πολλά πράγματα τα οποία θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Αλλά ένα πράγμα θα σας πω. Τώρα έρχονται τα καλύτερα. Αυτό που είπε ο κύριος Σάμπος, αυτό που λένε όλοι. Τώρα είναι τα καλύτερα. Θέλω το επόμενο ευχαριστώ. Περίμενε, εσύ τελευταίος. Έτσι. Το επόμενο ευχαριστώ είναι στους παλιούς των γραφείων. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχεις διευκολύνει πάρα πολλές φορές. Αποστόλη, Μάγδα, σας είμαι υπόχρεος. Το νιώθω μέσα από την καρδιά μου. Δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω. Είμαστε μια οικογένεια, έτσι δεν είπαμε. Τα νέα κορίτσια της Αθήνας, τα ευχαριστώ και αυτά μέσα από την καρδιά μου, γιατί από εκεί που δεν ξέρανε τίποτα μας έχουν βοηθήσει και έχουμε στην Αθήνα 250... Μάλλον να το πω πολύ απλά. Μέσα στο 2017 η ομάδα μου στην Αθήνα έχει 259% αύξηση. Θέλετε κάτι? Ναι, έτσι. Και αυτή την αύξηση την οφείλω αρχικά στον κύριο Μπαριώτη που δεν είναι εδώ απόψε, γιατί στήριξε και στήριζε μέχρι και την ημέρα που αντικαταστάθηκε. Αλλά το τελευταίο εξάμηνο οι στόχοι μου έχουν γίνει διπλάσιοι. Τα νούμερα που έχουμε φέρει έχουν κατά 36% πάνω και αυτό οφείλεται στον κύριο Γιώργο Κουτσούκο! Είναι ένας άνθρωπος με έμπνευση. Είναι ένας άνθρωπος που έχει όραμα, έχει πείσμα και το χειρότερο από όλους για όλους εμάς θέλει να πετύχει ρε καμπρότο και θα πετύχουμε ρε. Είμαστε δυνατοί να τα πάμε σφαίρα! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω την υποχρέωση να σε ευχαριστήσω παρόλο που σε λίγο καιρό στην εταιρεία. Έχεις αλλάξει αυτό που όλοι θέλαμε, την ψυχολογία μας. Μαζί σου συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για τα καλά λόγια όλους σας που πιστέψατε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, που πιστέψατε ότι η εταιρεία είναι μοναδική, είναι συγκλονιστική και θα την κάνουμε όλοι μαζί νούμερο ένα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γιατί εσείς όλοι σας είστε μοναδικοί και σας αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα! Και τέλος, έχουμε κι άλλον έναν ή μάλλον άλλη μία που δεν είναι εδώ σήμερα. Όλοι μαζί ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Τούλα την Παρασκευά! Η οποία δεν είναι σήμερα μαζί μας γιατί είναι στην Ινδία σε ταξίδι, πάει να στήσει δίκτυο εκεί. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Την Κορδέλα και την ταπλέτα της θα την παραλάβει από τα γραφεία όταν επιστρέψει. Λοιπόν, τέλος, μάλλον προτελευταίο,
2 λεπτά υπομονή και μετά έχω άλλες 2 ώρες, έτσι. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους 2 top leaders της εταιρείας, με τους οποίους από τότε που ξεκίνησα ήρθαν με προτάσεις, ιδέες, με διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Παλέψαμε, δρομολογήσαμε πράγματα, άλλοτε συμφωνήσαμε, άλλοτε όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μπορούμε να συνοηθούμε, μπορούμε να δουλέψουμε σαν ομάδα, μπορούμε να συνεργαστούμε, να μάθουμε από τα δυνατά σημεία ο ένας του άλλου και να αφήσουμε την καμπούρα και τις αδυναμίες μας πίσω και να πάμε την DXN στο επόμενο επίπεδο. Γιώργο Κουταλά και Παύλο Χατζηγιάννη, ελάτε πάνω τώρα. You see that girl with the dick, tick tie, she said, gimme the, gimme the. Head to the floor, girl, gimme the, gimme the. Bend over, girl, and gimme the, gimme the. Bend down to the ground, ties, make activity. Spin round me, girl, and gimme the, gimme the. Top wine, girl, and gimme the, gimme the. Body look fine, girl, gimme the, gimme the. Coming out, we're some time, girl, gimme the, gimme the. Money look good, girl, and never be winning it. Turn it up right, girl, and never be living it. Take up your money, cause you're in your element. Money, money, me take up a permanent residence. Σάβο Σέρνα, σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας. We thank you for being here to us tonight. It's an honor for us. This is DXN! Last but not least,